Θέλω να πάμε στον Κωνσταντίνο, γιατί έχει εξελίξεις. Η Ζέτα Θεοδωροπούλου, το συζητούσαμε γιατί είχαν ακουστεί φήμες για διαζύγιο. Έσκασα βόμβα, Μαρία, τώρα αυτό που συνέβη. Τώρα επιβεβαιώθηκε. Υπήρχαν φήμες ότι χωρίζει, ότι έχει χωρίσει, ότι δεν είναι πια μαζί. Προσπαθούσαμε καιρό να μας κάνει κάποιες δηλώσεις, δεν είχε κάνει. Και έσκασα βόμβα λοιπόν μια μακροσκελής ανάρτηση που έκανε η ίδια στο Instagram. Σήμερα για πρώτη φορά έχουμε και δηλώσεις. Του Ταχτσίδη. Λοιπόν, θα πούμε λίγα λόγια. Τι ακριβώς γράφει σε αυτή την ανάρτηση εδώ η Ζέτα Θεοδωροπούλου, η οποία νομίζω ότι απασπάλησε. Μιλάει για παράλληλη σχέση, η οποία είχε ο σύζυγός της επί μήνες με μία άλλη γυναίκα. Περιγράφει πολύ άσχημα περιστατικά που έχει ζήσει στη ζωή της, ότι περνάει αυτοάνωσα, ότι στο παιχνίδι είχε ένα. Τρία αυτοάνωσα. Ότι μέσα στο παιχνίδι είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο και όταν τον κάλεσαν να του πούνε ότι δεν είναι καλά η Ζέτα, εκείνος είπε ότι δεν είμαι στην Ελλάδα, είμαι στο εξωτερικό. Και αλλά το ίδιο βράδυ της στείλανε φωτογραφίες και ότι βίντεο είναι σε γνωστό αθηναϊκό κέντρο. Με άλλη γυναίκα. Ακριβώς. Όπως επίσης την ενημέρωση ότι πριν λίγες μέρες ήταν στο Ναύπλιο με την συγκεκριμένη κυρία και γενικώς θέλουν συνέχεια πράγματα. Την οποία την έβαλαν εκτός εαυτού και η ίδια έφτασε σημείο να κάνει αυτή την ανάρτηση. Πάντως να πω ότι από τη στιγμή που το έμαθε η γυναίκα, δεν χρειάζεται να στέλνετε βίντεο να τη κάνετε τα νεύρα, τα τάλια. Κάθε τρεις και λίγο είναι ίδια. Εδώ, γιατί ο πρώην σύζυγός της, επειδή νομίζω έχει κατατεθεί και αίτημα διαζυγίου. Ναι, θα πάνε στο δικηγόρο για να προχωρήσει όλο αυτό. Κυκλοφορεί με την καινούργια του σύντροφο, ναι. Ελεύθερος. Και η ίδια, μιλάμε βέβαια, για μια Μαρία. Σχέση δεκαετίας, ναι, που έχουν τρία παιδιά. Λέει, η ίδια μέσα στην ανάρτηση λέει επίσης ότι όλο αυτό το διάστημα, τους μήνες, δεν είχα ποτέ ένα ξεκαθάρισμα, λέει, από μεριάς του και ταυτόχρονα μεγαλώνω μόνη μου τα τρία παιδιά. Ναι. Αυτό δηλαδή παρουσιάζει μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για την ίδια. Πάντα σε μια κατάσταση. Ξέρουμε πάνω κάτω ότι όταν ο ένας απατάει, αλλά δεν έχει αποφασίσει θα φύγει ή δεν θα φύγει, είναι αυτό που σου λέει, θα σε βγάλει τρελή, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πάντως. Και φτάνε στο κινητό της συνεχώς βίντεο και φωτογραφίες. Συνέχεια, επειδή μίλησα μαζί της και μου είπε ότι έφτασε σε ένα σημείο που δεν άντεχε άλλο, ήθελε να κάνει έκρηξη με όλο αυτό που γινόντουσαν. Και τώρα είναι και μάνα με τρία παιδιά, ναι, πρέπει να βρει την ηρεμία της. Εγώ θέλω να πω, δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά καταλαβαίνω. Να τα βρούνε, άμα πει να τα βρούνε, θα σε βγάλω. Όχι, καταλαβαίνω ότι στο Instagram έκανε αυτό, είπε την αλήθεια της. Δεν είμαστε μπροστά, ούτε εγώ ήμουν μπροστά σε όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι είναι η δική της αλήθεια, αλλά ίσως υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Εγώ το μόνο που έχω να πω ως παιδί χωρισμένων γονιών είναι ότι θέλει λίγο ισορροπία και λεπτό χειρισμό όλο σωστά αυτό, διότι τα γραπτά μένουν. Εντάξει, πάντως διατηρούσε χαμηλούς τόνους όλο αυτό το διάστημα η Ζέτα. Γιατί καλά, όλοι ναι, προσπαθούσαμε. Γιατί όλο αυτό το και στο παιχνίδι, αν θυμάστε, που ξεκίνησε, μιλούσε για τον Παναγιώτη. Με τον Υφικό. Ερωτευμένη. Παρουσίασε κάτι πώς τον συνάντησε, τι τρέλα έπαθε. Ναι. Δηλαδή, μιλήσαμε όμως. Εγώ τον βρήκα τον Παναγιώτη, γιατί έχουμε μία σχέση και μία γνωριμία ετών. Ο Παναγιώτης δεν ήθελε να εκθέσει καθόλου ούτε τη Ζέτα, ούτε την κατάσταση, ούτε τη σχέση του, ούτε τίποτα. Με παρέπεμψε στο φιλικό και στο νομικό του περιβάλλον. Έχουμε μια πρώτη απάντηση και μετά έχουμε και μια δική του δήλωση, γιατί του ζήτησαν να τοποθετηθεί για να λυθεί όλο αυτό. Όλοι ψάχνουν τον Παναγιώτη Ταχτσίδη, προφανώς, για να απαντήσει. Μέσω της Νάνσης. Να δούμε τι λέει αράχνη το περιβάλλον του και μετά θα δούμε τι λέει και ο ίδιος. Ο Παναγιώτης έχει ζητήσει διαζύγιο από τη Ζέτα από τις 29 Δεκεμβρίου. Η ίδια είπε ότι θα του το στείλει υπογεγραμμένο και δεν το έστειλε ποτέ. Ο Παναγιώτης θέλει σύντομα να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην προσωπική του ζωή και να είναι όλοι ήρεμοι. Από εκεί και πέρα δεν τον ακουμπάει κανένα σχόλιο. Θέλει να είναι όλος ο κόσμος καλά. Βλέπουμε λοιπόν ότι λένε οι άνθρωποι που είναι κοντά ότι εδώ και ένα χρόνο έχει πάρθει η απόφαση του χωρισμού, όχι του διαζυγίου. Όχι από τους δύο, ίσως. Του χωρισμού. Ναι, αλλά λέει ότι από το Δεκέμβριο, τέλη Δεκέμβρη, εστάλει το διαζύγιο. Δεν είναι ένα χρόνο από το Δεκέμβρη. Η ίδια βέβαια λέει εδώ στην συνάρτηση ότι περιμένει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πώς γίνεται αυτή να περιμένει ο άλλος. Είναι λίγο πολύ τώρα μπερδεμένο. Νομίζω ότι και οι δύο τελικά θέλουν να ξεκαθαριστεί το τι εξέλιξη θα έχει. Ναι. Προφανώς δεν θέλουν την ίδια εξέλιξη. Η Ζέτα δεν νομίζω να θέλει να χωρίσει. Αυτό λέω κι εγώ. Και πάλευε στο να μην χωρίσουν. Δηλαδή αυτό έχουμε καταλάβει λοιπόν, από τις δράσεις της. Να δούμε λίγο τι μου λέει και ο Παναγιώτης, γιατί του ζήτησα μία δήλωση για να έχουμε και τη δική του θέση. Να δούμε πώς εξηγεί την προσωπική του ζωή. Προτεραιότητά μου είναι τα παιδιά μου, όπως είναι πάντα άλλωστε. Τόσο εγώ, όσο και η μητέρα των παιδιών μου, ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί στη σχέση μας. Ναι. Γιατί έγινε μας ήρθε 112 ναι, και εμάς, ναι, φαντάζομαι και εσάς, και δεν έχω καταλάβει τι είναι. Ναι, και λέω ότι διαβάστε μου από το control να μου πείτε. Να το διαβάσουμε εμείς. Είναι για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ουσιαστικά καθυστερήσετε στην Ολυμπία Οδό. Από Ελευσίνα προς Κόρινθο στην Ολυμπία Οδό. Καθυστερήσετε την αναχώρησή σας.
Α, ναι, γιατί εκεί ένα φορτηγό χτες έκανε μια γέφυρα. Πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί, γιατί είναι και εκλογές, οπότε υπάρχει έξοδος. Ναι. Και επειδή κάνει και πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια. Αν μποτιλιαριστείς, δεν έχεις air condition ή κάτι. Ωραία. Μιλάμε τώρα για τα τρία παιδιά τα οποία έχουν αποκτήσει και είναι και τα τρία καρπός πολύ μεγάλο έρωτα και αγάπης. Γιατί είχαν μια σχέση υπέροχη, έχουν μιλήσει και οι δύο δημόσια για τη σχέση τους. Όλες οι φωτογραφίες τους έδειχναν ένα ζευγάρι πολύ ερωτευμένο. Άρα, επειδή λεφτά, με τον Παναγιώτη είχαμε κάνει συνέντευξη. Ερωτευμένο, είπα, λεφτά, αμάξια. Είναι δική σου προβολή. Και τα τέτοια. Επειδή όταν είχε γνωρίσει τη Ζέτα, είχαμε κάνει συνέντευξη, είχε τύχει στο περιοδικό People τότε. Μου έλεγε πόσο ερωτευμένος είναι, πόσο χαρούμενος που τη γνώρισε, πόσο τον φρόντιζε. Ήταν μια γυναίκα που τον περιποιούταν πάρα πολύ τον Παναγιώτη. Και γι' αυτό έκαναν και τρία παιδιά. Ήθελαν πολύ να είναι μαζί για χρόνια. Τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα φανταζόντουσαν. Συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι με αξιοπρέπεια και αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά θα λυθούν όλοι και θα προχωρήσουν. Και όταν τα πράγματα βλέπεις ότι φτάνουν σε ένα διέξοδο, ας προχωράμε για να είναι όλοι καλά και χαρούμενοι. Ναι. Έχεις κι άλλο βίντεο? Όχι, αυτά. Ναι, σε αυτά. Εκεί, ωραία.